Ανθρώπινο λάθος και πάλι, αυτή τη φορά σε μια δύσβατη περιοχή έξω από την Τόχνη, από την οποία άρχισαν να ξεπετάγονται οι φλόγες. Ευτυχώς αυτή τη φορά γλιτώσαμε τον εφιάλτη που ζήσαμε σε αρακαπά και σωλιά, ωστόσο τα αίτια της πυρκαγιάς δείχνουν τι μπορεί να γίνει όταν ο άνθρωπος δεν εκτιμά το μέγεθος του κινδύνου. Κατασκευάζα κάποιες εργασίες κατασκευής μεταλλικής περίφραξης με τη χρήση ηλεκτρικών εργαλείων και συγκεκριμένα με ηλεκτρικό κόπτη σιδέρων, το γνωστό σμυρίδιο. Υπήρχε μια δραστηριότητα η οποία δεν ήταν νόμιμη. Ο 51χρονος υπεύθυνος των εργασιών τέθηκε υποκράτηση μέχρι να ολοκληρωθούν οι εξετάσεις. Σε αυτό ακριβώς το σημείο, το οποίο προσέγγισε σήμερα ο Α. Η πυρκαγιά ξεκίνησε από αυτό ακριβώς το σημείο, στο οποίο ο 51χρονος μαζί με συνεργάτες του ολοκλήρωνα χθες το απόγευμα τη διαδικασία περίφραξης του συγκεκριμένου αγροτεμάχιου. Οι φλόγες φούντωσαν και η πυρκαγιά ξέφυγε πίσω από το βουνό, κατακαίοντας περιοχές στην Τόχνη και τη Χειροκυτία. Ευτύχημα μέσα στην όλη καταστροφή, το γεγονός ότι η συγκεκριμένη αντιπυρική ζώνη κατάφερε να ανακόψει τις φλόγες, οι οποίες δεν επεκτάθηκαν ευτυχώς στην περιοχή της Καλαβασού, αλλά και σε δασικές περιοχές της σημειωρινής Λάρνακας. Είναι αδιανόητο να είναι όλες οι πυρκαγιές, τουλάχιστον το 92% ανθρώπινη δραστηριότητα, πόσο μάλλον για ανθρώπινη αμέλεια. Στην ημιωρινή Λάρνακας ξύπνησε ο εφιάλτης του 2021 και παρά το γεγονός ότι η καταστροφή χθες ήταν μικρότερη, εντούτοις σημάδεψε για άλλη μια φορά την περιοχή. Μια μεγάλη έκταση ανάμεσα σε Τόχνη, Βάβλα και Χειροκυτία έγινε στάχτη με τις φλόγες να καταστρέφουν πευκόδεντρα, άγρια βλάστηση και καλλιεργήσιμη γη. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνη η αντιμετώπιση σε τέτοιου είδους περιστατικά με αυτές τις ιδιομορφίες. Ο δρόμος που ήταν η πυρκαγιά ήταν πολύ δύσβατος. Για να μπορέσει να πάει πυροσβεστικό όχημα ή οποιοδήποτε, έπρεπε να ξέρεις καλά τους δρόμους, τους αγροτικούς δρόμους. Πέραν από το δύσβατο της περιοχής, ο ισχυρός άνεμος ήταν και πάλι παράγοντας που έκανε χθες το απόγευμα πολύ δύσκολο το έργο των πυροσβεστών, οι οποίοι ξαγρύπνησαν στο σημείο για να προλάβουν αναζωπυρώσεις. Τα πευκόδεντρα που βλέπετε πίσω μου γλίτωσαν την τελευταία στιγμή στη φωνική πυρκαγιά του 2021 και όμως κάηκαν χθες το απόγευμα. Ξεκίνησε να πρασινίζει, να παίρνει οξυγόνο και πάλι σήμερα ερχόμαστε και βλέπουμε ένα μαύρο φόντο. Πέραν των δεκάδων μελών της πυροσβεστικής, του τμήματος Ζασών, της πολιτικής άμυνας και της επαρχιακής διοίκησης, στη μάχη ρίχθηκαν και ελικόπτερα αλλά και αεροσκάφη, με τις κοινοτικές αρχές να θεωρούν ότι η ανταπόκριση από τα πτυτικά μέσα δεν ήταν και τόσο άμεση.